Κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί με τον Davos της Ελβετίας για να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που θα γίνει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά με την πολιτισμικότητα. Συντονίστρια είναι η δημοσιογράφος του Euronews, Ιζαμπέλ Κουμάρ, την οποία βλέπουμε και ακούμε αμέσως τώρα. Ακούμε πολύ συχνά ότι οι πολιτικές πολιτισμού και αφομοίωσης έχουν αποτύχει. Επομένως, είναι σημαντικό να δούμε πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα, σε μια περίοδο έντασης κατά την οποία αλλάζουν διαρκώς τα δημογραφικά δεδομένα. Οι μειονότητες αντιμετωπίζουν εχθρικότητα, η οποία αυξάνεται διαρκώς, και η διαφορετικότητα αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις λόγω των λαϊκίστικων πολιτικών. Το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω της προσφυγικής κρίσης και λόγω του φόβου για το άλλο που δημιουργεί η τρομοκρατία. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, πώς θα ήταν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα δημιουργούσε εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Στη συζήτησή μας θα επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά και θα δούμε και συγκεκριμένα παραδείγματα που θα έχουν επιπτώσεις στο μέλλον. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τους καλεσμένους μας. Ο Αλεξάνδερ Ντεκρό είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου και υποστηρίζει την καλύτερη χρήση δεδομένων στη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις δυσκολίες της ενσωμάτωσης. Σας ευχαριστώ. Ο Λόνι Μπάντς είναι διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Ινστιτούτο Smithsonian. Φέρνει μαζί του σίγουρα πολύ γνώση σε σχέση με την κατάσταση των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, στο παρελθόν και στο παρόν. Ο Μπρένταν Κόξ είναι ακτιβιστής και συνιδρυτής της οργάνωσης Maureen Common, που έχει στόχο να καταλάβει καλύτερα, να κατανοήσει καλύτερα τις αιτίες των αισθημάτων εχθρικότητας και μίσους που φαίνεται να αυξάνονται πολύ στην Ευρώπη. Η σύζυγός του Τζο Κόξ, βουλευτής των εργατικών, δολοφονήθηκε τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια εκστρατείας για να μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε αυτή να είναι μια προοδευτική συζήτηση. Έχουμε και την Ελίφ Σαφάκ μαζί μας. Είναι βραβευμένη συγγραφέας και πολιτική αναλύτρια. Υποστηρίζει τις γυναίκες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και ασχολείται και πολύ με τα ζητήματα εθνικής ταυτότητας σε σχέση με το πώς οικοδομείται και χειραγωγείται. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ερώτημα του πώς είναι η πολυπολιτισμικότητα σήμερα. Πείτε μου, πώς ορίζετε, Αλεξάνδερ Κρό, την πολυπολιτισμικότητα του 2017 στη χώρα σας? Το Βέλγιο είναι μια πολυπολιτισμική χώρα. Θα λέγαμε ότι είναι η Ευρώπη σε μικρογραφία. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικά πολιτισμικά, διαφορετικές και πολιτισμικές προελεύσεις, και δεχόμαστε και κύματα μετανάστευσης παλιότερα και τώρα. Δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι η μετανάστευση. Το πρόβλημα είναι η αφομοίωση. Και δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Κοιτάζοντας πίσω, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν είναι θέμα πολιτικής ή αν είναι κάποιο άλλο θέμα. Δεν είναι αυτό το πώς ενσωματώνεται ο μετανάστης. Η ενσωμάτωση λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει δουλειά, να είναι μέλος μιας κοινότητας, να μοιράζεται κάποιες αξίες με την κοινότητα στην οποία έχει καταλήξει, και μετά έρχεται η γλώσσα και άλλα πράγματα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κύριο ζήτημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι αξίες μας εν τέλει, γιατί η Ευρώπη είναι μια φιλελεύθερη κοινωνία.
είναι μια κοινωνία που έχει βασιστεί στις αξίες του διαφωτισμού. Πώς μπορούμε λοιπόν να το θέσουμε αυτό στο τραπέζι της συζήτησης και πώς θα κάνουμε την κοινωνική συνοχή και την ενσωμάτωση να δουλέψουν. Νομίζω ότι στην παρούσα συζήτηση για τις ροές των μεταναστών δεν βλέπω κάποια σοβαρή συζήτηση και πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι το κυρίως. Ελίφ Σαφάκ, αν μιλήσουμε για την εποχή μετά την πολυπολιτισμικότητα, τι πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν? Τι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, ποιες ιδέες πρέπει να ξανασκεφτούμε? We have discarded the concept of multiculturalism very easily, very quickly, without paying attention. Έχουμε εγκαταλείψει πολύ εύκολα την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας. Many people had to struggle to achieve that kind of. Ωστόσο, μας πήρε πολύ καιρό να φτάσουμε εκεί. Μας πήρε πάρα πολύ καιρό για να συνηθίσουν οι άνθρωποι την διαφορετικότητα. Εγώ προέρχομαι από την Τουρκία. Είναι μια χώρα που ζει με διαφορετικότητα, αλλά τώρα ανησυχώ ότι στην Ευρώπη βλέπουμε τελείως διαφορετικές τάσεις. Θα πρέπει να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως παγκόσμιους πολίτες. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα και σε σχέση με τη δημοκρατία και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η δημοκρατία είναι πολύ πιο εύθραυστη. Δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που έκαναν οι πρόγονοι μας. Ανησυχώ αρκετά για την Ευρώπη, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι σε 5 χώρες the attitude towards diversity, when people were asked, do you think diversity made your country a worse place? Όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία και στην Ουγγαρία. People said, yes, diversity harmed my country. And the third of you. Η συμπεριφορά τους, η άποψή τους για τη διαφορετικότητα είναι αρκετά, δεν είναι καλή. Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η διαφορετικότητα βλάπτει τη χώρα τους, απάντησαν ναι. Unfortunately goes back in history. And we need to work hard to make sure. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας πάει πίσω και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πώς βλέπετε την ευρωπαϊκή κατάσταση, πώς βλέπετε τους Ευρωπαίους να δρουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε και η Ελίφ, υπάρχει ανησυχία? Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για πολυπολιτισμό και πολυπολιτισμικότητα. Πιστεύω ότι δεν είναι όλες οι κοινωνίες έτσι. Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι σταματώντας μόνο στις πρόσφατες ροές, είχαμε πάντα διαφορετικές πολιτισμικές προελεύσεις στους πληθυσμούς που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε τον πολιτισμό του Yorkshire, για παράδειγμα, ή του Λονδίνου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μόνο πολιτισμικά κράτη πλέον. Έχω εργαστεί πάρα πολύ στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Εκεί υπήρχε ένα μονοπολιτισμικό κράτος, αλλά η ηγεσία του ήταν αρκετά ακραία. Το ερώτημα έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, αν η πολυπολιτισμικότητα έχει ένα εύρος που αφορά τη συνύπαρξη των πολιτισμών και τη μη συνύπαρξη τους. Και από την άλλη έχουμε επιθετικές πολιτικές αφομοίωσης, όπως στη Γαλλία για παράδειγμα.
confident multiculturalism. Δεν είμαι σίγουρος για το πού υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα συνύπαρξης, αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών. Οι φιλελεύθεροι στο παρελθόν μιλούσαν για τη διαφορετικότητα, για το να γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα και να είμαστε και διαφορετικοί. Αυτή είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για την επόμενη ερώτησή μου στο Lonnie Bunch. Ως διευθυντής του Μουσείου Αφρικανοαμερικανικής Ιστορίας έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη στο να μάθετε στον κόσμο να μην αποκλείει το διαφορετικό. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο, γιατί αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα οι φυλετικές διακρίσεις έγιναν ακόμα χειρότερες. Πιστεύω ότι η πρόκληση για εμάς στις ΗΠΑ είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολυφυλετικότητα πάντα όριζε την εθνική μας ταυτότητα. Και αυτό δεν έχει να κάνει και ο ρόλος κάθε μουσείου, για παράδειγμα του μουσείου του οποίου ηγούμε, είναι αυτό να το κάνει κτήμα της εθνικής πολιτισμικής κουλτούρας. Δεν είναι λοιπόν η ανάγκη του απλά να ενσωματωθούμε, αλλά να κατανοήσουμε ότι η πολυφυλετικότητα μας έχει κάνει αυτό που είμαστε σήμερα. Και η πρόκληση είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για την πορεία μας μπροστά. Τι σημαίνει η εμπειρία που έχουμε και η οποία μας έχει επιτρέψει να διαθέτουμε το αμερικανικό όνειρο, την ελευθερία, όπως την εμπνεύστηκαν οι ιδρυτές του κράτους μας. Η πρόκληση λοιπόν τώρα είναι να πούμε σε αυτόν τον νέο κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο του Τραμπ, τι σημαίνει η φυλή και πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω στα κέρδη που έχουμε συγκεντρώσει και όχι απλά να ανοίξουμε την πόρτα που θα επιτρέψει τους ανθρώπους να μισούν και πάλι. Κάποιοι άνθρωποι ρωτούν αν αυτός ο φόβος του άλλου είναι στην ανθρώπινη φύση, και έχουμε ζητήσει από το κοινό μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να στέλνουν τις ερωτήσεις τους, και τώρα θα διαβάσω την ερώτηση του Άντριου Πότς που ρωτάει από τα social media αν η πολυπολιτισμικότητα είναι μια πολύ ωραία θεωρητική ιδέα αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει από την ανθρώπινη φύση. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε σχετικά με αυτό. Ελίψα φακ. We're being told that we have to reduce ourselves to one single identity. And there have been many people. Μας έχουν μάθει ότι πρέπει να διαμορφώνουμε τους χαρακτήρες μας γύρω από μια συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα. It was amazing. They would say, yes, I'm black, I'm a woman, I'm a lesbian, I'm a poet, I'm this, that, and many things that you might not see when you look at me. I'm all of these things. James Baldwin, he did that. These people were always. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν σε σχέση με αυτό. Αυτό που έχουν κοινό όλοι οι λαϊκιστές είναι ότι δεν τους αρέσει ο πλουραλισμός. Έχουμε δει ότι πολύ πρόσφατα έχει ξεκινήσει και πάλι η άνοδος των εθνικών ταυτοτήτων. Πρέπει να μάθουμε όλοι ότι είμαστε Ευρωπαίοι, έχουμε μια ταυτότητα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να διαμορφώνουμε τους χαρακτήρες μας και τις προσωπικότητές μας μόνο γύρω από μια εθνική ταυτότητα. Θα υπάρξει φυσικά και εχθρικότητα και συγκρούσεις αν δεν είναι βάση μόνο εθνικές ταυτότητες. Είναι πολύ εύκολο να μειώσουμε την ταυτότητά μας σε αυτό που απλά είναι το χρώμα του δέρματός μας. Η ταυτότητά μου καθορίζεται από έναν αριθμό πραγμάτων, όπως ας πούμε η αγαπημένη μου ομάδα στο ποδόσφαιρο, το μέρος που μεγάλωσε η αγαπημένη μου μουσική.
Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η πολιτική της ταυτότητας, η χρήση της ταυτότητας και της πολιτικής σε συνδυασμό με το φόβο. Πρόκειται για έναν πολύ τοξικό συνδυασμό και είναι ένας συνδυασμός που οδηγεί στο να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, έτσι είσαι και αυτό, οπότε αυτό είσαι. Προφανώς η πολιτική έχει να κάνει με το είσαι καλός, είσαι κακός. Όμως η πολιτική και ο φόβος είναι ένας πολύ άσχημος συνδυασμός, πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Και είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να αποκτήσει την προσοχή του κοινού, αλλά δεν έχει ποτέ θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μία πρόκληση όμως κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που κάνουμε είναι να μειώνουμε τα πράγματα σε μία απλή απάντηση. Είσαι αυτό ή είσαι εκείνο. Θα έλεγα ότι η πρόκληση στις ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις σε περίπλοκες ερωτήσεις. Είναι πολύ περίπλοκο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Brendan, ως διευθυντής του έχουμε περισσότερα κοινά. Πώς μπορούμε να το μεταδώσουμε αυτό στο κοινό, δεδομένων των συνθήκων που διχάζουν τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο? Ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά και τι είναι αυτό που μας χωρίζει? Γυρίζω πάλι στην ρίζα της ερώτησης για την ανθρώπινη φύση. Υπάρχει το ανθρώπινο ένστικτο που καταλαβαίνουμε τι είναι διαφορετικό και κρίνουμε ένας τον άλλον. Όμως αυτό έχει να κάνει και με την ανθρώπινη κατάσταση που τείνουμε να έχουμε εμπάθεια με τον άλλον. Αυτό που έχει συμβεί την τελευταία περίοδο είναι ότι τα αισθήματα ανασφάλειας των ανθρώπων και τα αισθήματα κακής αντίληψης των ανθρώπων έχουν κυριαρχήσει. Είτε έχει αυτό να κάνει με τον πολιτισμό είτε με την μετανάστευση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη διαφορετικότητα ως φόβο, ως πηγή φόβου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να καταλάβουμε την ατομική ιστορία του καθενός. Το πρόβλημα λοιπόν και το λάθος που κάνουμε είναι ότι αντιδρούμε στους φόβους και τις ανησυχίες του κόσμου με γεγονότα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συνδεθούμε μαζί τους συναισθηματικά και αυτό θα αλλάξει το πώς νιώθουν. Συμφωνώ απόλυτα. Όλοι οι προοδευτικοί, δημοκράτες, σοσιαλιστές είναι απλώς ομάδες ανθρώπων. Αλλά αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι να συνδεθούμε με τα συναισθήματά μας. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τα συναισθήματα του φόβου και του άγχους. Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να έχουν άγχος για το μέλλον τους, για τα παιδιά τους. Είναι κατανοητό επίσης να έχουν άγχη για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες. Αυτό που δεν είναι εντάξει είναι να οδηγούνται από το φόβο. Πρέπει να φέρουμε τη συζήτηση για τα συναισθήματα και πάλι στο τραπέζι. Πολύ συχνά επικεντρώνουμε στην οικονομία, αλλά δεν δίνουμε σημασία στις αντιλήψεις. Για παράδειγμα, σε μια χώρα όπως η Πολωνία, δεν είναι μια κοινωνία διαφορετικότητας. Το 90% είναι λευκοί Πολωνοί. Επομένως, οι αντιλήψεις τους και τα αισθήματά τους οδηγούνται από το φόβο και πρέπει να βασιστούμε σε αυτούς. Πιστεύετε ότι έχετε κάποια ευθύνη ως συγγραφέας να τα επικοινωνήσετε όλα αυτά? Βεβαίως. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν περισσότερη εμπάθεια, να έχουν περισσότερη κατανόηση για τα συναισθήματα των άλλων. Πρέπει να φέρουμε τα προβλήματα των μειονοτήτων στο κέντρο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί καταθλιπτικοί παράγοντες που έρχονται από την Τουρκία και πιστεύω ότι αυτή είναι η ώρα των ανθρώπων του πολιτισμού, των πνευματικών ανθρώπων. Πρέπει να υψώσουμε την φωνή μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν κατανόηση.
Τι θα μπορούσε να κάνει ένα μουσείο, Λόνι, για να βοηθήσει κατά την πολυπολιτισμικότητα? Θα έλεγα ότι τα μουσεία και ο πολιτισμός εν γέννη έχουν υποτιμηθεί στο πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις πολιτικές προκλήσεις. Τα μουσεία θεωρούνται από τα λίγα μέρη όπου διαφορετικά είδη ανθρώπων έχουν εμπιστοσύνη. Ένα μέρος όπως το Smithsonian είναι ένα σημείο όπου αναγνωρίζονται οι άνθρωποι στο πώς εκφράζονται. Φέρνουμε ανθρώπους που εκφράζονται διαφορετικά, τους φέρνουμε σε επαφή μεταξύ τους. Και θα έλεγα εν τέλει ότι τα μουσεία παίζουν το ρόλο τους στο να δίνουν τη συνεκτική ουσία. Βοηθούν τους ανθρώπους να έρχονται κοντά ο ένας τον άλλον. Και λέω ότι το μουσείο, ένα μουσείο, μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία μας και την αξία των άλλων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το πώς τα μουσεία βοηθούν τώρα τους ανθρώπους, τους δίνουν τα εργαλεία να καταλάβουν τη ζωή τους. Λέω λοιπόν ότι αν μας βοηθήσουν τα μουσεία να αντιληφθούμε την περιπλοκότητά μας, αυτό είναι μια μεγάλη συμβολή. Ωστόσο, πρακτικά, Αλεξάντερ, εσείς έχετε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση στο Βέλγιο και πρέπει να αντιμετωπίσετε την πολιτική ταυτοτήτων. Πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει δουλέψει σωστά? Τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα? Προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να ακούν τον κόσμο και να τον κατανοούν. Οι πολίτες είναι που ψηφίζουν και ψηφίζουν βάσει του φόβου. Μπορείς να πεις ότι αυτό είναι ένα φόβο, είναι ένα λάθος, αλλά ο φόβος είναι εκεί. Άρα το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να το αγνοήσεις και να πεις ότι αυτός ο φόβος δεν δικαιολογείται. Και αυτό συμβαίνει συχνά στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία, ένας φόβος και πρέπει να το κατανοήσουμε και πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το φόβο. Πολύ συχνά όταν έχουμε ρατσιστικές αντιδράσεις, οι ρατσιστικές αντιδράσεις έχουν ένα υποβόσκον στοιχείο και αυτό είναι ο φόβος. Και ο φόβος δεν είναι πάντα προς το πρόσωπο που παράγει το φόβο, αλλά ο φόβος για την απώλεια της δουλειάς μας ή ο φόβος για την έλλειψη κοινωνικής συνοχής στην κοινότητα. Ο φόβος υποβόσκει και μπορώ να το καταλάβω αυτό σήμερα, ότι μέρος των πολιτών μας βλέπει ως ένα προοδευτικό στοιχείο. Βλέπουμε τις μεταναστευτικές ροές, τις τρομοκρατικές ενέργειες, υψηλότερη ανασφάλεια στους χώρους εργασίας. Βλέπουμε ότι αυτό είναι πρόοδος και το κοινό λέει ότι κρατήστε την πρόοδο, δεν είναι αυτό το οποίο θέλω. Το θέμα λοιπόν είναι πώς κάνεις τους πολίτες πιο ισχυρούς σε ένα τέτοιο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. Νομίζω ότι αυτή η βοήθεια είναι το ανοιχτό μυαλό. Πώς κάνεις λοιπόν τους ανθρώπους ισχυρότερους, δυνατότερους? Υπάρχει ένα στοιχείο για αυτή την εξέλιξη. Κάθε βιομηχανική επανάσταση κατέστρεψε θέσεις εργασίας, αλλά παρήγαγε περισσότερες. Αυτή τη φορά ο κόσμος πιστεύει ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μία μεταμόρφωση. Αυτή η βιομηχανική επανάσταση έχει ζητήσει άλλες δεξιότητες, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για άλλες δεξιότητες. Το ζήτημα, το ερώτημα είναι ποιο είναι το συστατικό στοιχείο αυτής της αλλαγής. Και για μένα είναι η διαβίου εκπαίδευση. Ρωτάμε λοιπόν πώς μπορείς να το κάνεις αυτό κατάλληλο για όλους. Και αυτό μπορεί να παράξει ανησυχία και άγχος. Θα ήθελα να βάλω λοιπόν στο τραπέζι ακόμα μία ερώτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι για το Lonely Bands. Πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία. Between a new culture and an existing one will last.
πόσο καιρό διατηρείται, πόσο καιρό κρατάει η σύγκρουση μεταξύ ενός πολιτισμού παλιού και ενός νέου? Αν δούμε την πραγματικότητα, θα δείτε ότι ο νέος, η νέα κουλτούρα θα επιβιώσει τουλάχιστον οικονομικά. Άρα λοιπόν οι μετανάστες αισθάνονται ότι έχουν, δικαιούνται ένα μερίδιο από αυτό. Και δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Εν τέλει αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ένταση είναι κάτι που πρέπει να το αντιπαλέψουμε. Όχι κάτι που είναι προσωρινό, αλλά είναι κάτι που διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα. Βλέπετε το ίδιο στην Ευρώπη, Μπρένταν? Απολύτως. Όσον αφορά την οικονομική εμπλοκή, αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί. Αν δείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο τι γίνεται, υπάρχουν κοινότητες που υπήρξαν επιτυχημένες όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στην οικονομία, όπως ας πούμε στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό διαφορετικότητας. Αν δούμε προς το βορρά, εκεί ήταν διασπασμένες βιομηχανικές κοινωνίες, οι οποίες παρήκμασαν διότι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν εκτός οικονομίας και κατέληξαν να διασπώνται και να έχουν λιγότερη αφομοίωση. Όσον αφορά το άλλο ζήτημα, όσον αφορά τα μουσεία, σκεφτείτε τα ιδρύματα που, τους θεσμούς που προωθούν την επαφή μεταξύ των πολιτών. Γνωρίζουμε κάποιον και έχουμε μια ανθρώπινη έλξη για κάποιον. Αυτό αλλάζει την αντίληψή σου για μια ομάδα. Το πρόβλημά μας είναι ότι αφήνουμε τον φόβο και τη μισαλλοδοξία να οδηγεί την ροή μεταναστών και την ενσωμάτωση σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Πώς λοιπόν εμπλέκεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτό, με θετικό τρόπο? Πιστεύω ότι εν μέρη έχει να κάνει με το πώς λέμε την ιστορία. Πρέπει να συναντιούνται και τα αισθήματα αλλά και τα γεγονότα των ανθρώπων. Being annoyed that she hadn't had much sleep with a factual response. And I think we on this side need to get much better at telling the stories. So rather than talking. Από την πλευρά μας, πιστεύω ότι έχουμε γίνει καλύτεροι στο πώς λέμε τις ιστορίες, πώς διηγούμαστε τις ειδήσεις, πώς η ιστορία μεταναστών βελτίωσε το ΑΕΠ μας. Βλέπουμε την ευθύνη της κοινωνίας, της κοινότητας που ενσωματώνεται. Νομίζω ότι η ανταπόκριση των μέσων είναι καλύτερη. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι το ερώτημα της ελευθερίας του λόγου. Πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε? Μέρος του πληθυσμού πιστεύουν ότι δεν έχουν φωνή, ότι έχουν αποκλειστεί. Πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να εκφράζουν τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους. Πρέπει να υπερασπίζουμε την ελευθερία του λόγου, αλλά παράλληλα πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά τι λέμε. Η δημοκρατία προστατεύει τα άτομα από την υπερβολική χρήση εξουσίας από τα κράτη. Πάντα το κράτος έχει προτεραιότητα. Κατά την άποψή μου, μπορεί το κράτος να μπορεί κανείς να ασκεί κριτική στο κράτος ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Εγώ έχω πολύ κριτική στάση απέναντι σε όλες αυτές τις πρακτικές που μπαίνουν φραγμοί στα πανεπιστήμια, που μπλοκάρονται. Είμαι πολύ υπέρ του πλουραλισμού. Όλα τα κράτη έχουν τη δική τους ιστορία. Multiplicity of interpretations that are not censored, suppressed.
Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ένας πλουραλισμός απόψεων. Δεν πρέπει να λογοκρίνονται οι απόψεις για το παρελθόν. Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή φυλακίζονται οι δημοσιογράφοι και γνωρίζουμε πολύ καλά την δύναμη των λέξεων. Γνωρίζουμε... Είμαι πολύ υπέρ της ελευθερίας του λόγου, αλλά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στις εκφράσεις μίσους. Ένας λόγος για τον οποίο είναι τόσο διαφορετική κατάσταση στην Τουρκία και στην Ευρώπη σε σχέση με τη μετανάστευση είναι το πώς κάθε χώρα υποδέχεται, κάνει την υποδοχή των μεταναστών. Αν οι γυναίκες δεν ενσωματωθούν, αν οι γυναίκες δεν μορφωθούν, αν οι γυναίκες δεν τους επιτραπεί να βγουν έξω από αυτές τις κλειστές κοινωνίες, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Πρακτικά στο Βέλγιο πρέπει να προστατεύσετε τις γυναίκες αυτές στην κοινωνία. Σε κρατικό επίπεδο περισσότερο από ότι σε κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε. Όταν έρχεσαι σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και πρέπει να σεβαστείς τις αξίες μας προκειμένου να ενσωματωθείς στον τρόπο ζωής μας. Αν το ρωτήσουμε αυτό από μια άλλη πλευρά, είμαστε εξαιρετικά αυστηροί. Πρέπει να είσαι κάποιος από εμάς, αλλά αν αναζητάς δουλειά, δεν είσαι ένας από εμάς. Αυτό είναι πάρα πολύ αυστηρό και πολύ απότομο. Δεν θέλω να το οικειοποιηθώ, αλλά αυτό συμβαίνει. Από την πλευρά των κυβερνήσεων, πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί σε αυτό. Οι διακρίσεις είναι κάτι απαράδεκτο και οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί σε αυτό. Είναι αδύνατο να το λες ότι πρέπει να είσαι ένας από εμάς και μετά να τον απορρίπτεις τον άλλον. Τι μπορεί να κάνει κανείς σε περιπτώσεις χωρών όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Θεωρώ ότι εδώ είναι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχυθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με την οικονομία και με την ασφάλεια, αλλά έχει να κάνει και με τις αξίες. Πρέπει να έχουμε περισσότερες συνομιλίες και να εμπλακούμε σε αυτές τις συνομιλίες περισσότερο με τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνει αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχτώ μια παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο. Όταν βλέπω ότι αυτό γίνεται σε μεγάλη συχνότητα, όταν βλέπουμε πολλές όταν βλέπουμε διακρίσεις, όταν κάποιου η αίτηση για δουλειά δεν γίνεται δεκτή λόγω κάποιου είδους διάκρισης. Αν δω ότι αυτό γίνεται, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το σταματήσουμε. Οι περισσότεροι μετανάστες θέλουν να γίνουν κομμάτι μιας κοινότητας. Όμως όταν βλέπεις αυτό να γίνεται μπροστά στο πρόσωπό σου, πάντα αντιδράς στην απόρριψη. Όμως αυτό δεν είναι κρίσιμο και για μέρη που σε πιέζουν να μείνεις για να το αντιμετωπίσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούμε ότι αυτά τα δικαιώματα είναι προστατευμένα διότι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους επειδή ζήτησαν αλλαγή, απέτησαν την αλλαγή γιατί δημιούργησαν κοινότητες, μειονοτικές κοινότητες και λέμε ότι θα διαμαρτυρηθούμε, θα αντισταθούμε, θα πιέσουμε για τα δικαιώματά μας. Για μένα λοιπόν μπορείς να καταλάβεις και να κατανοήσεις τα έθνη που αλλάζουν όταν διαφορετικοί άνθρωποι έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Μπέρταν Κόξ, πιστεύετε ότι στη Μεγάλη Βρετανία τώρα ότι η γενική αίσθηση είναι ανοιχτή σε τέτοιου είδους συζήτηση. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής.
δεδομένης της απόφασης που έλαβαν οι Βρετανοί να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. I think that in most European countries, less so Eastern Europe, but in most Western European countries, you have about. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε το 25% του πληθυσμού να είναι πολύ ήρεμο και υποστηρικτικό προς τη διαφορετικότητα. Ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι πολύ εχθρικό και το 50% είναι αναποφάσιστο ή το ενδιάμεσο. Θα λέγαμε ότι το 25% είναι προοδευτικό και είναι πιο ήσυχο σε σχέση με το θορυβόδες άλλο 25%. Έχουν κάνει πολύ καλύτερη δουλειά στο να συνδεθούν συναισθηματικά με το 50%. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσουμε εκείνους που είναι πιο ανεκτικοί. Εκείνη τη στιγμή που θα αρχίσει και εκείνο το κομμάτι να μιλά στο ενδιάμεσο περισσότερο από την ακροδεξιά, εκείνη το κλειδί. Εσείς δηλαδή αυτό προσπαθείτε να κάνετε, να μιλήσετε σε αυτό το 50%. Όλοι έχουμε αυτή την ευθύνη. Στη δουλειά που έχουμε κάνει υπήρξε μια πολύ μεγάλη δεκτικότητα στο να αναλυθούν ευθύνες απέναντι στην ακραδεξιά. Οι άνθρωποι δέχονται τη διαφορά αν υπάρχει και ομοιότητα. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει Βρετανούς, Γερμανούς ή Γάλλους. Και ένα μέρος αυτού πάει και πίσω όταν ιδρύθηκαν αυτά τα έθνη. Και αυτά τα έθνη ιδρύθηκαν όταν εξομοιώθηκαν οι διαφορές, όταν δουλέψαν πάνω στις διαφορές μας. Υπάρχουν λοιπόν τα εθνικά ιδρυτικά ιδεώδη στα οποία πρέπει να γυρίσουμε. Και όλοι θα νιώθαμε πολύ καλύτερα αν τονώναμε τον πατριωτισμό με αυτή την οπτική. Πιστεύω ότι αν αφήνουμε έδαφος στην ακροδεξιά, τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Θέλω να φέρω τη συζήτηση στην ερώτηση και θέλω να μιλήσουμε για τους πρόσφυγες. Η Τουρκία είναι μια κοινωνία διαφορετικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μαζικές αφήξεις προσφύγων στην Τουρκία. Πώς μια χώρα προσαρμόζεται σε μια τόσο μεγάλη αθρώα προσέλευση μεταναστών και πώς μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει την κοινωνία να προσαρμοστεί σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Η προσφυγική κρίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την οικονομική κρίση και βέβαια στη συνέχεια την προσφυγική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που έχουμε δει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα. Και αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Και επειδή είναι διεθνές πρόβλημα, μπορεί να λυθεί μόνο σε διεθνές επίπεδο, με την συνεργασία πολλών εθνών. Πρέπει να εργαστούμε μαζί από κοινού ως πολίτες. Αλλά αυτό δεν γίνεται τώρα. Έχουμε την Ευρώπη από τη μία πλευρά η οποία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα όπως θα έπρεπε. Δεν θέλω να το γενικεύσω. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τις προσφυγικές ροές όπως θα έπρεπε. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες που δεν το κάνουν. Λόγω των ταξιδιών, των δύσκολων ταξιδιών που κάνουν οι πρόσφυγες, λόγω της επικινδυνότητας των ταξιδιών τους, όταν κοιτάς λοιπόν χώρες όπως η Σουηδία, η προσέλευση των μεταναστών που είναι συνήθως νέοι
άνθρωποι οι οποίοι έκαναν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Αυτό αλλάζει λίγο την ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο σε χώρες όπως η Ορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία. Στην Τουρκία έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και φυσικά υπάρχουν και πολιτισμικές συγκρούσεις, υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι τα παιδιά νύφες. Η πολυγαμία είναι κάτι παράνομο, αλλά ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις παίρνουν γυναίκες από τη Συρία ως δεύτερη ή τρίτη σύζυγο. Αλεξάνδερ, νομίζω ότι βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας μία κατάσταση η οποία αλλάζει ριζικά. Εσείς υποστηρίζετε την χρήση των δεδομένων έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τις προσφυγικές ροές. Ζούμε σε μια εποχή πληθώρας δεδομένων. Διαθέτουμε πληθώρα δεδομένων και υπάρχει ένα περίεργο συνέστημα για τη χρήση τους. Αν θέλουμε λοιπόν να κατανοήσουμε καλύτερα ποιος πάει σε μια συγκεκριμένη χώρα, αν θέλουμε κοινωνική συνοχή, πρέπει να κατανοήσουμε ποιος έρχεται σε αυτή τη χώρα. Και δεν μιλάω μόνο για όνομα και χρώμα δέρματος. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχει μια προέλευση. Έχει ένα background πριν την καταστροφή. Αν θες να κάνεις τα πράγματα καλά, πρέπει να έχεις μια προσέγγιση η οποία να είναι προσαρμοσμένη. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσεις καλύτερα ποιο είναι αυτό το άτομο που έρχεται σε σένα. Όσον αφορά τη Συρία, η Συρία είναι μια χώρα μέσου εισοδήματος, με καλό εκπαιδευτικό σύστημα και με ανθρώπους, με κατοίκους που έχουν πολλές δεξιότητες σε πολλούς τομείς. Δεν μπορείς λοιπόν ως χώρα να πεις ότι τους βάζουμε όλους στον ίδιο καταβλισμό και στους επόμενους 6 μήνες θα αφαιρθούμε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Το δεύτερο στοιχείο είναι να καταλάβουμε τις ελλείψεις μας. Το στοιχείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί και έχει να κάνει με τη μεγάλη κοινωνική πίεση που υπάρχει. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τη Μέση Ανατολή, αλλά με τους μετανάστες από την Δυτική Αφρική. Είναι κάτι που μια οικογένεια πρέπει να το κάνει αυτό. Τι αυτό κάνει σε αυτό το άτομο? Αυτό το άτομο βρίσκεται κάτω από τεράστια πίεση. Του λένε ό,τι και να κάνεις φτάσεις στην Ευρώπη και είναι γιγάντια η πίεση που δέχεται για να πει στην οικογένειά του ότι όλα είναι τέλεια και έχει δουλειά και ότι οικονομικά τα πράγματα πηγαίνουν καλά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν βάζει τον μετανάστε σε μια πολύ εύθραυστη θέση. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό. Θα πάρουμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτησή μας εδώ. Η μετάδοσή μας, η απευθείας μετάδοση μόλις ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε την υπόλοιπη συζήτηση στο ίντερνετ, λέει Ιζαμπέλ Κουμάρ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση που έγινε για την εποχή, για την μεταπολυπολιτισμική εποχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.